χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών προσέδωσε στην Ευρωκάλπη ο Πρωθυπουργός, ξορκίζοντας τη χαλαρή ψήφο, στοχεύοντας τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Στις 9 Ιουνίου, Ελληνίδες και Έλληνες θα δηλώσουν τελικά με τον τρόπο τους αν επιθυμούν η χώρα μας να παραμείνει σε αυτήν την τροχιά πρόοδου που ακολουθεί εδώ και 5 χρόνια, μακριά από πειράματα και μακριά από νέες περιπέτειες. Συνέχιση της προόδου ή οπισθοδρόμηση ήταν το ξεκάθαρο δίλημα που έθεσε μιλώντας στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος Αιγής, το οποίο αφορά στη θωράκιση της χώρας σε θέματα πολιτικής προστασίας με εξοπλισμό ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου θα κριθεί ποια είναι η πολιτική δύναμη εκείνη η οποία είναι ικανή να εξασφαλίσει ακόμα περισσότερους πόρους για τη χώρα μας, όπως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα είναι η πολιτική δύναμη εκείνη η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει μια πιο ευέλικτη κοινή αγροτική πολιτική για τους αγρότες μας. Από την ΚΟ που περιοδεύει, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε βολές για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ την ίδια ώρα εξακολουθεί να σοβεί η κόντρα για την πρόσφατη τοποθέτησή του για το 5% του ΑΕΠ που, όπως είπε, θα έπρεπε να δαπανάται στον τομέα της υγείας, τη στιγμή όμως που οι δαπάνες ήδη βρίσκονται στο 5,8%, με τον ίδιο να διευκρινίζει αργότερα ότι προτείνει 5% επιπλέον. Το πρώτο πράγμα που θα φτιάξουμε είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα κάνουμε όσο επένδυση όσο χρειάζεται για να δουλέψει επιτέλους υγεία για τον Έλληνα πολίτη. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Τσίπρα είναι τρίχες μπροστά στον Κασελάκη. Εντάξει, το λέω για ποιο λόγο. Διότι τον παρουσιάζανε και ως μεκίνα των οικονομικών και μεγαλοστέλεχος Goldman Sachs, ναι. Και ειδικό. Λοιπόν, ο άνθρωπος από τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδος είναι άσχετος. Μάλιστα. Δεν έχει ιδέα. Είναι σχετικός με τα οικονομικά ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος πλέον όπου σταθείς και όπου βρεθείς το ΕΣΥ πληρώνεις. Πληρώνεις για εμβόλιο, πληρώνεις για εξετάσεις, πληρώνεις για ακτινογραφίες, πληρώνεις για τον προσωπικό γιατρό, πληρώνεις για απογευματινό χειρουργείο. Αυτό είναι που θέλει να κρύψει ο κύριος Γεωργιάδης. Εχμηρή ήταν σήμερα η κριτική από τον Κυριάκο Βελόπουλο για τη σύνθεση των ψηφοδελτίων με προσωπικότητες από το χώρο του θεάματος. Ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης παρουσίασε τους υποψηφίους της Νέας Αριστεράς. Με έπεσε μια απογοήτευση συνολική στην πολιτική. Όταν λες ότι εγώ το Φεβρουάριο δεν θα βάλω celebrities, δεν βάζει celebrities. Δηλαδή είναι ανακόλουθος ο Πρωθυπουργός. Είναι αναγκαίο ένα νέο κοκκινοπράσινο κοινωνικό συμβόλαιο για τον 21ο αιώνα.